Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας ρίχνει, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές η κυβέρνηση. Για ακόμη μία μέρα, κυβερνητικά στελέχη απέκλειαν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο νέων μέτρων, με τον Υπουργό Υγείας μάλιστα να βάζει ανοιχτά θέμα εκλογών στην περίπτωση που η Τρόικα επιμείνει. Το μήνυμα μετέφεραν και στον επικεφαλής του Euro Working Group, Thomas Wieser, που βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα, Αντώνη Σαμαράς και Γιάννης Τουρνάρας, με τον οποίο βέβαια συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα. Την ίδια στιγμή οι πιέσεις της Γαλάζιας αλλά και της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας εντείνονται, με πολυπληθείς ομάδες βουλευτών να επιδεικνύουν έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα μέχρι μια σειρά από καυτά ζητήματα. Το σκηνικό που διαμορφώνεται θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ. Είστε καλά. Για όλες τις οικονομικές εξελίξεις αλλά και για τα πρόσφατα ταξίδια τους σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς λίγες ώρες μετά το μήνυμα που έστειλε από τις Βρυξέλλες προς τους δανειστές, ζητώντας μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στις συνομιλίες για το ταξίδι στο Ισραήλ και με την Αθήνα να βρίσκεται στο μέσον μια σοβαρή διαλκυστίνδα μεταξύ των δανειστών για την υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος και την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για το 2016, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει κάθε συζήτηση περί λήψης νέων μέτρων, θέτοντας πλέον ανοιχτά ακόμη και θέμα εκλογών. Φαντάζομαι ότι αν μας ζητούσαν οριζόντια μέτρα με την έννοια που είπα προηγουμένως, δηλαδή οριζόντιες ξανά μειώσεις μισθών και συντάξεων στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να αποφευθούν οι εκλογές σε αυτήν την περίπτωση. Ο Γιάννης Τουρνάρας επιμένει ότι η κυβέρνηση μπορεί να περάσει από τη Βουλή μόνο μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, ωστόσο ο ίδιος παραμένει στο στόχαστρο μεγάλου μέρους της Γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, με 60 βουλευτές να τον καλούν να μην επιβαρύνει μέσω του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων τους αγρότες με άδικες και αβάσταχτες φορολογίες. Το Μαξίμου επιχειρεί να καθησυχάσει τους βουλευτές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νέα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει θέμα νέων οριζόντιων μέτρων, δηλαδή μειώσεων σε μισθούς, συντάξεις και άλλα. Μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένοι άλλα στοιχεία, όμως τα δικά μας στοιχεία είναι σωστά και θα τους πείσουμε. Νέα μέτρα δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν γιατί δημιουργούν φαύλο κύκλο και επιτείνουν την ύφεση, και κάτι τέτοιο δεν είναι ανεκτό. Πρέπει να ασχοληθούμε με την πραγματική οικονομία. Χρειάζεται συγκροτημένη διαπραγμάτευση με την Τρόικα και αν χρειαστεί στο ανώτατο επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας του Eurogroup, Thomas Wieser, παρουσία του Γιάννη Τουρνάρα. Ο Αυστριακός αξιωματούχος έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από τετράωρη συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών. Συζητήσαμε διάφορα σενάρια, βέβαια οι αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του έτους. Υπάρχει συζήτηση για ένα συνδυασμό ενός δανείου γέφυρα και μετακύλησης των ομολόγων, δηλαδή η μετακύλησης των ομολόγων παραμένει στο τραπέζι. Όλα παραμένουν στο τραπέζι. Στις συσκέψεις, το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η υλοποίηση των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση του 1 δισεκατομμυρίου που εκκρεμεί, αρμόδιος για την οποία είναι ο κύριος Wieser. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών, το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας, θέμα για το οποίο θα υπάρξει την 5η τηλεδιάσκεψη με την Τρόικα. Οι δανειστές πάντως υποστηρίζουν ότι και για το δικηγορικό κώδικα αλλά και για την κινητικότητα στο δημόσιο η ελληνική πλευρά βραδιπορεί. Συζητήθηκε επίσης και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων μέσα στο 2014. Η Τρόικα τα υπολογίζει στα 2 δισεκατομμύρια, η ελληνική πλευρά σε 500 εκατομμύρια. Η έκδηλη αποτυχία του προγράμματος σε όλους τους στόχους που αυτό έχει θέσει συνεπάγεται τη λήψη νέων μνημονιακών μέτρων που γκρεμίζουν στη θέμελα το success story του πρωτογενούς πλεονάσματος. Η κυβέρνηση που νομίζει ότι πουλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες, καθημερινά έρχεται αντιμέτωπη με τα αδιέξοδα της πολιτικής της. Ως προς το χρηματοδοτικό κενό, που υπολογίζεται σε περίπου 11 δισεκατομμύρια έως το 2016, οι όποιες αποφάσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ληφθούν στο τέλος του έτους, χωρίς πάντως να αποκλείεται μετάθεσή τους και για τον Ιανουάριο. Η ελληνική πλευρά επιμένει στην πρότασή της για μετακύληση ομολόγων, παρότι απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ οι δανειστές και κυρίως η Γερμανία φαίνεται ότι ήδη σχεδιάζουν τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Zeit. Αίσθηση προκαλεί σε αυτό το πλαίσιο η μεταστροφή των σκληροπυρηνικών Φινλανδών, οι οποίοι, σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας Γέρκη Κατάινεν στους Financial Times, είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν εκ νέου την Ελλάδα. Σε κανέναν δεν αρέσουν τα πακέτα διάσωσης. Κανείς δεν πρέπει να μεταθέτει το βάρος των ευθυνών σε άλλους. Αλλά αν δεν υπάρχει ελπίδα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την σταθερότητα της Ευρώπης και να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε χώρες. Είμαστε πραγματιστές σε αυτό το θέμα. Μιλώντας στην πρώτη γραμμή, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη και ανάκαμψη σε βάθος χρόνου και με σταθερότητα σε όφελος των εργαζομένων, εάν δεν κοινωνικοποιήσεις τα μονοπόλια. Να το πω πιο απλά, να αξιοποιήσεις και να αναπτύξεις τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της χώρας με έλεγχο
του ίδιου του λαού, του ίδιου του κράτους, του λαϊκού όμως. Όπου ο λαός θα είναι στην εξουσία. Για το 2014, την Άνοιξη, θα μεταφερθούν και οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους και αφού η Eurostat θα έχει επικυρώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Πάμε στο Στράτο Μπαλή. Στράτο, η κυβέρνηση πιέζεται απ' έξω, αλλά πιέζεται και από μέσα. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ καταθέτουν μαζικά ερωτήσεις στη Βουλή για μια σειρά από καυτά ζητήματα. Καταθέτουν ακόμη και τροπολογίες. Σήμερα είχαμε και τέτοιο περιστατικό. Το πρόσωπο των ημερών φυσικά είναι ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Είναι ο εύκολος στόχος. Χθες ήταν το επίδομα θέρμανσης, 55 βουλευτές θυμίζω. Σήμερα είναι η φορολόγηση των αγροτομαχίων, 60 βουλευτές. Σου διαβάζω ενδεικτικά. Ντόρα Μπακογιάννη, Βίρο Πολύδωρας, Ιορδάνη Τζαμτζής και πάρα πολλοί άλλοι. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση η οποία έχει και πολιτικό και επικοινωνιακό συμβολισμό, με τους βουλευτές να ανησυχούν, να τρομάζουν και στο μισό ενδεχόμενο να περάσει έστω και ένα μέτρο από τη Βουλή. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ένας άνθρωπος όπου για την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα πάντα θα υπάρχει μια δυσπιστία και γι' αυτό τον έχουν βάλει στο στόχαστρό τους οι βουλευτές. Όμως πρέπει να σου πω ότι με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας απευθύνονται και στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από πολύ στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, όχι απλά στηρίζει τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λένε ότι είναι και ο άνθρωπος που με εντολή του κυρίου Σαμαρά είναι εκείνος που θα φέρει σε πέρας τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα χωρίς να περάσει ούτε μισό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι όποια κίνηση γίνεται προς τον κύριο Στουρνάρα, γίνεται και προς το Μέγαρο Μαξίμου. Και από ό,τι φαίνεται, τέτοιες κινήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, διότι δεν έχουν πιστεί οι βουλευτές από τα καθησυχαστικά μηνύματα τόσο του Πρωθυπουργού, αλλά και άλλων κορυφαίων, της κυρίας Λαγκάρτ, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα. Σήμερα έγινε και αυτό που είπες. Είχαμε τροπολογία 34 βουλευτών, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που ζητούν τι, να παίρνουν επίδομα ανεργίας και οι εποχικά εργαζόμενοι. Σου διαβάζω: Κουκουλόπουλος, Σιφουνάκης, ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Είναι κινήσεις οι οποίες θα συνεχιστούν. Και πλέον μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μπροστά και στο ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς να έχει ένα όπλο στα χέρια ακριβώς, του. Γιατί ακούσαμε. Δίνουν και επιχειρήματα στον Πρωθυπουργό για αυτή τη διαπραγμάτευση. Ακούσαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα εμείς. Νέα μέτρα ίσον κάλπες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Να καλησπέρισω εδώ, κυρίες και κύριοι, τον διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά. Άρα, Αλέξη, η κυβέρνηση βλέπουμε ότι χτίζει μέρα με τη μέρα ένα σκηνικό αντιπαράθεσης με την Τρόικα. Προχθές ήταν η διαφωνία Στουρνάρα με τους υπόλοιπους υπουργούς οικονομικών στο Eurogroup για το ύψος του δημοσιονομικού κενού. Χθες ήταν ο κύριος Σαμαράς της Βρυξέλλης που ζήτησε μεγαλύτερη, περισσότερη αλληλεγγύη από τους εταίρους. Σήμερα είχαμε έναν καταιγισμό δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών ότι δεν θα μπουν άλλα μέτρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο τις τελευταίες μέρες και ώρες και κυρίως υπάρχει ένας θυμός από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου απέναντι στην Τρόικα, απέναντι στους εταίρους και τους δανειστές. Διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια αθέτηση διαφόρων δεσμεύσεων, υποσχέσεων, όπως θέλει κανείς να τις πει. Άλλοι λένε ότι είναι βέβαια απλώς η αρχή μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης που θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Τι έχει συμβεί όμως ουσιαστικά? Νούμερο 1. Εκεί που λέγαμε τον Ιούλιο ότι σίγουρα δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα και δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο και δεν θα υπάρχει κανένα κενό, τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ένα κενό που άλλοι το λένε 4 δις, άλλοι 6 δις. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι λύσεις, όπως είναι η μετακύληση των ομολόγων ή αυτά τα περίφημα ομόλογα λογοσκούφη, στη μία περίπτωση οι Γάλλοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε λεφτά και δεν συμφωνούμε. Στην άλλη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι εμείς δεν το δεχόμαστε για λόγους τυπικούς, σαν να μην καταλαβαίνουν την πολιτική και κοινωνική κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα. Και αυτό πραγματικά νομίζω έχει προκαλέσει το θυμό, αν θέλεις, μια αίσθηση ότι έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσει πάρα πολύ η διαπραγμάτευση. Και αυτό το χαρτί, το πολιτικό χαρτί, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο να το παίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, κοίταξε, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια υπόσχεση, να το πούμε έτσι, ότι το θέμα του χρέους επρόκειτο να λυθεί με κάποιο τρόπο και μάλιστα το Δούνου του έλεγε συνεχώς ότι θα πιέσει για να γίνει αυτό μέσα στην Άνοιξη, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι έχουν διαμηνήσει στην κυβέρνηση και οι Γερμανοί και άλλοι ότι δεν μπορούν να βρουν λύση στο θέμα του χρέους πριν από τις ευρωεκλογές. Διότι λένε τι θα πει ο Γερμανός ψηφοφόρος, ο Ολλανδός ψηφοφόρος, αν υπάρξει μια απόφαση που θα ελαφρύνει το χρέος προς την Ελλάδα, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτοί θα χάσουν κάποια λεφτά. Εδώ τι φοβάται ο Πρωθυπουργός? Η απάντηση είναι εμφανής. Ότι οι δικοί μου ψηφοφόροι τι θα πούνε τότε, δηλαδή, σε ευρωεκλογές, εάν εγώ δεν πάρω μια λύση για το χρέος μετά από όλα αυτά που έχει κάνει η Ελλάδα, τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή φοβάται, που έχει γίνει λοιπόν, σε καιρό ήλιο. Φοβάται τις κάλπες που έχουμε μπροστά. Δεν φοβάται μόνο τις κάλπες. Έχει μια λογική απέτηση ότι όταν η χώρα έχει. Που πρέπει κάθε Έλληνας νομίζω να την έχει. Δεν είναι θέμα ότι είναι Πρωθυπουργός εκείνος. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την
πάση εδώ στη μέση, ότι η Ελλάδα τιμωρήθηκε στην αρχή για αυτά τα οποία δεν είχε κάνει, τιμωρήθηκε την αναξιοπιστία της και όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Τώρα όμως έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι λογικό, όταν έχει φτάσει και σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα και όταν έχει, κάνει όλο αυτό, έχει περάσει όλο αυτό τον κάβο, επασυρτώσει, να περιμένει από την άλλη μεριά. Ένα χέρι βοήθειας. Και, ναι, κάποια ανταλλάγματα. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και λέμε, α, όχι τώρα πάλι έχουμε ευρωεκλογές, όχι τώρα το ένα, όχι τώρα το άλλο και το πάμε προ-πίσω, είναι προφανές ότι είναι σαν να μην τους ενδιαφέρει αν η χώρα μπει σε μια κοινωνική ή σε μια πολιτική κρίση. Οπότε εκεί έρχεται βεβαίως και το απόθεμα, η φράση πασιτός, η οποία ακούγεται από στελέχη κυβερνητικά σήμερα, ότι αν είναι έτσι, ας πάμε σε εκλογές. Τώρα, τι λύση θα είναι εκλογές, δεν ξέρω να σου πω. Υπάρχει πραγματικά τέτοιο σενάριο εκλογικού ευνηδιασμού? Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, το ξαναλέω. Και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είναι μια διαπραγμάτευση πολιτική, την οποία θα χρειαστεί να την κάνει αθόρυβα, παρασκηνιακά, χωρίς πολλές φανφάρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στα συμβούλια κορυφής, στα δύο επόμενα κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, συμβούλια κορυφής. Από εκεί νομίζω θα καταλάβει πού πάει το πράγμα. Αν δει ότι υπάρχει μια ανταπόκριση, γιατί εγώ πιστεύω θα υπάρξει μια ανταπόκριση, διότι θέλουν η Ελλάδα να μείνει όρθια και να σταθεί στα πόδια της, τότε θα πάμε παρακάτω. Εάν όχι, ενδέχεται να πει ότι αν δεν έχω τίποτα να περιμένω θετικό τους επόμενους μήνες, πάμε τώρα σε εκλογές και βλέπουμε τι γίνεται. Αλέξη Παπαγελά, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί φαίνεται ότι η συζήτηση με την Τρόικα ξεπαγών τρόπον τεινά. Αύριο θα γίνει η συζήτηση για τα προαπαιτούμενα, από απόσταση όμως, μέσω τηλεδιάσκεψης. Έτσι, Κωνσταντίνε? Έτσι είναι, καθώς κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης θα οριστικοποιηθούν τα ζητήματα που έμειναν ανοιχτά κατά τη σημερινή συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών με τον κύριο Βίζερ. Εφόσον λοιπόν βρεθούν οι λύσεις, θα επιτευχθεί και η αποδέσμευση της υποδόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν παγώσει και εκκρεμεί από τον Ιούλιο. Βασικό θέμα θα είναι οι αμυντικές βιομηχανίες και κυρίως η πρόταση της κυβέρνησης για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, που προβλέπει τον διαχωρισμό του πολιτικού τμήματος της εταιρείας από τον στρατιωτικό. Ενώ προωθείται παράλληλα η συγχώνευση των 5 εργοστασίων που έχει η εταιρεία και παράγουν όπλα και πυρομαχικά. Το έχει δεχθεί αυτό το σχέδιο τελικά η Τρόικα? Κοίταξε, μετά την τελευταία συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων υπουργών και των επικεφαλής της Τρόικας, στελέχη της Οδού Νίκης διέρεαν ότι επί της αρχής οι πιστωτές αποδέχονται το σχέδιο της κυβέρνησης. Θα σε πάω όμως και σε ένα άλλο σημείο, όσον αφορά μια τοποθέτηση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, καθώς επανέλαβε σε συνεργάτες του, μιλώντας σε συνεργάτες του, ότι με την πρώτη ευκαιρία το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα δημιουργηθεί φέτος, κατά 70% θα αποδοθεί σε ασθενείς κοινωνικά ομάδες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Καλησπέριζω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, τους προβληματισμούς της κυβέρνησης και το περιβάλλον που διαμορφώνεται μας περιέγραψε πριν από λίγο ο Αλέξης. Η Αθήνα κάνει τους δικούς της υπολογισμούς, μετρά τις αντοχές της κυβέρνησης, μετρά τις αντοχές της κοινωνίας. Υπάρχουν όμως και οι εταίροι μας, Ευρώπη και Ουάσιγκτον, κάνουν και εκείνοι τους δικούς τους υπολογισμούς. Mm-hmm. Όταν λέμε Ουάσιγκτον, δεν εννοούμε βεβαίως τον κύριο Μπάμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εννοούμε. Έχει αρκετά βεβαίως προβλήματα δικά του. Και μεταξύ των άλλων εμφανίστηκε ακόμη ένα πρόβλημα που δεν το είχε φανταστεί και που λέγεται Γιώργος Παπανδρέου να προτείνει δημοψήφισμα. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Είχε πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μην το χάσουμε, αυτό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ήρθε εδώ επικεφαλής του Euro Working Group, ο Τόμας Βίζερ. Δεν είναι όποιος. Και όποιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το παρασκήνιο, τι παίζεται, τι γίνεται, είναι καθοδηγητής αυτής της συζήτησης που διεξάγεται στην Ευρώπη. Τι μας ζήτησε? Και κυρίως ο κύριος Βίζερ είναι ένας άνθρωπος, αυτό που θα λέγαμε, καλός διαμεσολαβητής. Ένας άνθρωπος που μπορεί να φέρει σε επαφή τα διαφορετικά μέρη, ιδιαίτερα όταν έχουν διαφορετικές απόψεις. Εδώ έχουμε την κυβέρνηση Σαμαρά, την ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, να λέει με απόλυτη σαφήνεια εδώ και αρκετό καιρό, και πλέον δεν υπάρχει τρόπος να το κρύψει, ότι έχει πάρει την απόφασή της, θέλει την Ελλάδα να δοκιμάσει τις αγορές. Να πάμε στις αγορές. Και έχει απόλυτο δίκιο, θα σου πω, αν μπορέσω κιόλας, να το αποδείξω και για όσους μας παρακολουθούν, γιατί είναι αυτή η σωστή λύση. Όμως αυτό δεν βρίσκει σύμφωνους, μας το είπε και ο Αλέξης νωρίτερα, αρκετούς στην Ευρώπη. Αυτοί πιο συντηρητικοί λένε, καθίστε καλύτερα, όχι στα αυγά σας ακριβώς, αλλά κάπως έτσι, μέσα στο πρόγραμμα, στην προστασία που παρέχει το πρόγραμμα, δηλαδή μέσα στο μνημόνιο. Άρα σου λένε, μη δοκιμάσεις τις αγορές. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα δώσουμε... Έχει δεσμευτεί όμως αυτό ο Αντώνης Σαμαράς? Δεν έχει δεσμευτεί ανοιχτά, αλλά έχει δίκιο ότι... Καταρχήν να δούμε που έχουν δίκιο οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι έχουν δίκιο να φοβούνται ότι δεν θέλουν αναταραχές, δεν θέλουν ένα αίτημα για νέα δάνεια. Διότι η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει να βρει όλα τα λεφτά στις αγορές. Θα χρειαστεί και κάποια καινούρια δάνεια, που μπορούν όμως να είναι μια επέκταση των σημερινών.
Το άλλο είναι ότι ο κ. Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να κατοχυρώσει και κάνει πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τον στόχο που συμφώνησε πέρυσι, που ήταν μια διαπραγμάτευση που έγινε μετά τις εκλογές από τον Σαμαρά και τον Στουρνάρα και πετύχαμε τότε να γραφτεί σε μια απόφαση η υπόσχεση των Ευρωπαίων. Να μην είναι στα λόγια. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, πού θα παιχθεί το παιχνίδι, Μπάμπη? Νομίζω ότι το παιχνίδι εδώ θα παιχθεί κυρίως και πάλι στις αγορές. Δηλαδή, εμείς θα επιδιώκουμε αυτό το ενδιαφέρον που γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο από διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν στο story το ελληνικό, να δούνε δηλαδή ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και να επενδύσουν, να βάλουν τα λεφτά τους εκεί, να βάλουν τα πιόνια τους εκεί. Εμείς θα επενδύσουμε κυρίως σε αυτό. Οι Ευρωπαίοι, ορισμένοι από αυτούς, επενδύουν κυρίως στην ηρεμία τους. Άρα, όπως λένε άλλωστε και στην Ελλανδία και στην Πορτογαλία, αν και η Πορτογαλία βγήκε, αν και η Ιρλανδία μάλλον θα βγει τώρα, λένε καθίστε να είστε πιο συντηρητικοί. Άρα, η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι έχει δίκιο, διότι μόνο οι αγορές, αυτό ήθελα να σου πω, εκδίδουν αυτό το πιστοποιητικό ότι τα πράγματα ξαναήρθαν σε μια ομαλότητα. Άρα, είναι σωστό το ότι επιδιώκει ο Σαμαράς. Θα χρειαστεί όμως πάρα πολύ ηρεμία και βεβαίως υποστήριξη, σιγά μην τη βρει, να μπορέσει να το φτάσει σε πέρας. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ.